καταλάβει ότι τόσο καιρό τον κοροϊδεύω. Δεν θα μου το συγχωρήσει, δεν θα μου το συγχωρήσει. Θέλω να ξέρετε ότι εγώ θα είμαι πάντα δίπλα σας. Δεν χρειάζομαι βοήθεια. Εγώ είμαι αυτοδίδακτη. Ναι, αλλά όταν υπάρχει αίσθημα. Αίσθημα! Άσε με να σου δείξω πόσο μετάνιωσα που σε πλήγωσα. Δεν μπορείς να καταλάβεις ότι δεν μπορώ, ότι έχω πολλές δουλειές και δεν έχω χρόνο. Εσύ, άμα θέλεις, μπορείς να βρεις λίγο χρόνο. Άμα θέλω. Θέλω να μείνω έγκυος. Ωραία, ποιος σε κρατάει. Μη μιλάς, χαράλαμε. Δράση θέλω. Κάτσε ρε Λιάνα, θα μου σκίσει την μπλούζα. Περίμενε. Τις εντόνια και τις κουρτίνες όλα, μωρό μου, δεν με νοιάζει. Α, τι έχεις πάθει. Από πάθη, μωρό μου, σε παρακαλώ για να το κάνουμε. Όχι, αλλά πρέπει να προσέχουμε λίγο. Γιατί. Είσαι έγκυος. Αχ, άλλαξε χρώμα. Γιατί δεν αλλάζεις χρώμα. Τι θα κάνω τώρα. Πιθανό να αντιμετωπίζει πρόβλημα ο σύντροφος. Λέτε. Τι θα λέγατε να εξετάσω κι αυτόν. Μαρκουλή μου. Τι μωρό μου. Σκέφτηκα να έρθω να μείνω μαζί σου μερικές μέρες. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι αυτό για το παιδάκι μας. Εμένα δεν με σκέφτεσαι. Εννοείται αγάπη μου, εννοείται. Πάνω απ' όλα εσύ. Ναι, αλλά όλο για το παιδί και το παιδί, εμένα τίποτα. Ο μόνος λόγος που θέλω να κάνω οικογένεια είναι ότι θα την κάνω μαζί σου. Έλα, μωρό μου. Τέλος για σήμερα, έτσι, έλα πάμε, θα μας δει κανείς. Έλα, πάμε. Τέλος για σήμερα, το τελευταίο, το υπόσχεσαι, έτσι. Εύχομαι να τα καταφέρω. Τι να καταφέρω, μη μου λες τέτοια. Έλα, μωρό μου, ξέρω ότι καταφέρεις τη δίσκηση. Μπράβο, Χάρη. Το κορμάκι μου το ξέρει, 3 κιλά έχασα από τότε που με ανακάλυψες. Δεν πειράζει. Μπράβο, Τζένι. Ναι, να δυνατήσω, είπα. Όχι, να εξαφανιστώ. Εγώ εξαφανίστηκα. Δεν έχει μείνει τίποτα πια. Έλεος. Έλα, μωρό μου, τελευταίο. Πάμε, όχι. Να πάμε. Τι ήταν αυτά που είδαν τα μάτια μου και ακούσαν τα αυτιά μου. Κοιμάμαι τώρα, ονειρεύομαι ή είμαι ξύπνιος. Πονάω. Άρα είμαι ξύπνιος. Άρα τα είδα. Είναι αλήθεια. Άκουσε. Να πληρωθούν κανονικά όλοι οι άνθρωποι. Τι έγινε, έπιασε φωτιά το κανάλι. Κάτι χειρότερο, σου λέω. Κάτι χειρότερο. Και παίρνει μέσα και κλείνει το τηλέφωνο. Τι να μου μιλάω, είναι δυνατόν να σου πει παρουσία τη φορά στο διευθυντή, είναι δυνατόν, Μην μου κάνει, άκουσε να σου πω κάτι, Αρχίρι. Εγώ μπορεί να σέβομαι του υπαλλήλου μου, να είμαι κοντά στο λαό, αλλά ο σοσιαλισμό έχει και τα όρια του εδώ μέσα. Μάλιστα. Τι μάλιστα. Μάλιστα, κύριε διευθυντά. Κάτσε. Μάλιστα. Κάτσε, κύριε, μάλιστα. Λοιπόν, πες μου τι έγινε. Ο Χάρης, δηλαδή, πώς να το πω, δεν μου έρχεται. Τι ήταν τα μάτια μου. Τι ήταν τα μάτια σου, δεν καταλαβαίνω. Τι ήταν τα μάτια μου και δεν μπορώ να το πει το στόμα μου. Να το πει το στόμα σου, τι ήταν τα μάτια σου, τι. Είδα το Χάρη να φιλιέται με την Τζέννη στο διάδρομο. Ο Χάρης με την Τζέννη φιλιέται στο διάδρομο, κανονικά. Με γλώσσα. Είναι δυνατόν, βρε. Ο Χάρης να φυλάει την Τζέννη, ρε. Είναι δυνατόν. Ναι, αφού τις είδαμε τα μάτια μου, σου λέω. Μα δεν γίνονται, βρε, αυτά τα πράγματα, βρε. Έχει τσελαθεί και τα βλέπεις αυτά τα πράγματα. Όπως σε παρακαλώ, τώρα μην με κοροϊδεύεις, Βλάση. Γιατί έχω τσίτα, δηλαδή, να φιλούνται με τέτοιο πάθος που αυτή τη στιγμή που σου μιλάω, το ότι ζω είναι ένα θαύμα. Έλα, μωρέ, ξέρεις, εσύ τώρα τα τελευταία γεγονότα σε έχουν κάνει και έχεις πάθει σοκ τώρα. Γι' αυτό τα βλέπεις αυτά. Δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή, σιγά τώρα θα μας πάει ο Χάρης. Θα μας πάει τις γκόμενες όλους του κανάλιου. Λοιπόν, άμα δεις το Χάρη να πούμε με την Έλλη τίποτα, μη μου το πεις, γιατί θα ζηλέψω. Θα σκάσω από τη σύλλια μου, ρε! Αλλά τέλος πάντων, αφού δεν με πιστεύεις. Εντάξει, ωραία, τους είδες. Τα συγχαρητήριά μου, στην Τζέννη δηλαδή που κατάφερε και έκανε άντρα το Χάρη, ρε παιδάκι μου. Μόνο αυτό έχεις να πεις. Τι άλλο να σου πω. Αλλά ξέρεις, τώρα μεταξύ μας,
Εντάξει, σε καταλαβαίνω, τα έχω περάσει κι εγώ αυτά. Τι, έχει δει και εσύ το χάρι με την Τσέννη? Όχι, δεν την έχω δει, αλλά να, κοίταξε. Όταν εγώ βρε παιδάκι μου, Αργύρι, όταν δούλευα ακόμα παρκαδόρος και καθόμουν στο πάρκινγκ τα απογεύματα και ξεροστάλιαζα, ξέρεις τι σκεφτόμουν για όλους εσάς που ήσασταν από πάνω για να σας εκδικηθώ, ε? Ξέρεις τι όνειρα έκανα? Τι όνειρα? Τα πιο σκληρά όνειρα, σε πληροφορώ. Ναι, από το κόμπλεκ που καλόγω της Αθηνής που ήταν. Ναι, έβλεπα να πούμε την Έλλη να έχει 2%. Εσένα να θες να αυτοκτονήσεις σαν τον τρίτο. Τι είναι αυτά που λες, δεν παρακαλώ. Δεν είχες αυτοκτονήσει, κάτσε. Τη Λιάνα την έβλεπα καραφλή. Κατάλαβες? Όχι, δεν κατάλαβα τίποτα. Να, άκουσα να σου πω γιατί τώρα δεν καταλάβεις. Όταν για κάποιο λόγο μισούμε τον άλλον άνθρωπο, δηλαδή και μάλιστα αυτός, όταν ο άλλος είναι, ξέρεις, για συστηματικό λόγο, σκαρφιζόμαστε σενάρια εκδίκησης για τη ζωή του. Δηλαδή λες τώρα ότι εγώ μπορεί όλα αυτά να τα φαντάστηκα? Πουράκι. Άιστε. Τι μυρωδιά είναι αυτή? Πω πω πω, ε. Καλά μυρίζει. Τι άρωμα. Τι νυφούλα έχω εγώ. Τι νοικοκυρά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Θεόφιλε. Α, κορίτσι μου, δεν είσαι τάξη. Είπαμε από εδώ και πέρα, όχι Θεόφιλε, πατέρα θα με λες. Τώρα πια είμαστε μία οικογένεια. Έτσι, έτσι. Εντάξει, πατέρα. Μπράβο, μπράβο. Αγάπη μου, να σε ρωτήσω κάτι. Ναι, αγάπη μου, αλλά μόνο μη με ρωτήσεις για τη συνταγή. Δεν θυμάμαι τίποτα. Ήταν έμπνευση της στιγμής. Γεια σας, παρακαλώ, δεν θέλω τέτοια. Θα φάτε τη σπεσιαλιτέ της νυφούλας μου. Και το 10% να σκληρονομήσει από το ταλέντο της μητέρας σου, θα γίνεις μια καταπληκτική μαγείρισα. Α, σας ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, πατέρα, απλά έτσι ονομαστικά να ξέρουμε τι τρώμε. Ωραία, θα σας πω. Λοιπόν, αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία χοινοσαλάτα. Εδώ έχουμε τη σαλάτα με τον τόνο, με σος από κάρδαμο. Με σος από κάρδαμο. Ναι, ο σολομός. Και η μακαρονάδα του ψαρά. Μάλιστα. Ωραία. Αχινοσαλάτα, είπαμε εδώ. Αχινοσαλάτα, αγάπη μου, ναι. Πάει το αφεντικό. Πατέρα. Κρίση, εμείς δεν αγχωριέσαι. Δεν έχουν ιδέα από καλό φαγητό αυτή. Άστος για κάτι μιχαριά τώρα εκεί πέρα. Ορίστε μας. Άντε να μην θυμώσω. Ναι, ναι. Σκοτώθηκε η κοπέλα να μαγειρεύει στην κουζίνα όλο το πρωί για σας. Και έχετε από πάνω να πείτε κιόλα, έτσι, ε. Ναι. Εμπρός, τρώγε κακομαθημένα. Εγώ, Μάρκο, θα σε ταΐσω, πάρε μία από κίτσα. Ω, πολύ ωραία, αγάπη μου. Είναι καλό. Τέλειο! Τέλειο! Μπράβο, αγάπη μου! Χαίρομαι, χαίρομαι. Χαίρομαι που σου αρέσει, μωρό μου. Μπράβο. Όπω, μπράβο, το πέτυχες τέλειο, μπράβο. Να σε ρωτήσω εγώ κάτι. Ναι. Αυτό, χοινοσαλάτα, τι είναι? Η αχινοσαλάτα γίνεται από... Να το εξηγήσω. Έχει καμιά σχέση με το πατσά? Όχι, παγόρι. Όχι, ε. Κοίταξε να δεις. Είναι παϊδάκια βουτυγμένα σε θαλασσό νερό και ψημένα κάτω από τον ήλιο. Βρε, βασιλικός μεζές είναι αυτός, βρε. Για να δω, για να δω. Να την μπράβο. Μέλη, Μέλη! Πάει μου τράκαρα στο αυτοκίνητο! Όχι, μια χαρά είναι το αυτοκίνητο. Δηλαδή, μια μικρή γρατζουνίσα το έκανα μόνο. Μα μ' άρεσε, Αργύρη, πότε θα το μάθεις πια? Α, στο αυτοκίνητο. Θέλω να σου εξομολογηθώ κάτι. Κάτι πολύ σημαντικό. Όπως? Εδώ στο κανάλι υπάρχει ένα παράνομο ζευγάρι που τεπάει ο νους. Ο Βλάσης με ποια λέγε? Ρε, άστο Βλάση, πιο Βλάση, εδώ σου μιλάω για την Τζέννη και το Χάρη. Τους είδα με τα μάτια μου να βγάζουν τα μάτια τους. Α, αυτό ήτανε. Νόμιζα ότι θέλεις να πεις κάτι σοβαρό. Δηλαδή, δεν είναι σοβαρό ότι προτίμεις αυτό το. Άντε, μην πω από εμένα. Αργυρή, η Τζέννη θα μπορούσε να διαλέξει οποιονδήποτε άλλο εκτός από σένα. Αυτό σου κάνει εντύπωση. Μα με τον κουδουνίστρα. Άκου, Αργυρή, άλλη φορά να προσέχεις τι σκέφτεσαι πριν σε πιάσει ο ύπνος στο πάρκινγκ. Κατάλαβες? Δηλαδή πιστεύεις ότι όλα αυτά τα είδα στο δίπλα μου? Μη σου πω ότι είχες φάει χθες συνειτηρόπιτα. Μα αφού σου λέω, τους είδα με τα μάτια μου. Όχι, εντάξει, Αργυρή, τους είδες. Μπορείς τώρα να μου ετοιμάσεις το αυτοκίνητό μου γιατί θες και μια ώρα, άιντε. Ωραία. Πες ότι δεν τους είδα. Εάν όμως τους έβλεπα, τότε τι θα έλεγες? Μετά το Βλάση διευθυντή, μπορώ να πιστέψω τα πάντα σε αυτή τη ζωή. Και αυτό σωστό. Μα τι στο καλό art director έχω γίνει, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εγώ ρούχα μάζευα πριν, ρούχα μαζεύω και τώρα. Όχου, ο τίτλος μου είπε. Ποιος είναι πάλι? Ποια? Art Director Χαράλαμπος Παπανίκας, παρακαλώ. Τι έπαθες, μωρέ, τρελάθηκες? Α, έλα, ζουρλό μου, τι έγινε? Αχ, πώς θα περνάς στο μικρό σπίτι στο λιβάδι? Α, πάρα πολύ ωραία, μια χαρά. Θες να σου πω ρυθμό? Για λέγε. Τρεις φορές το κάναμε.
Α, το τυχερό. Τη γλίτωσε μόνο με τρεις φορές, ε. Άλλη από εμάς. Τι είπες? Λέω, τον ξεζούμισε στον άνθρωπο. Ε, δεν μπορεί. Σήμερα θα μείνω έγκυος. Το νιώθω. Κλωτσάει, κλωτσάει. Τι λες, μωρέ, ας τις βλακίες. Απλώς νιώθω τη μητρότητα. Έρχεται. Καλά, καλά, Ζουλό μου. Κράτατε εκεί να μη σου φύγει τώρα και άσε τον Προύτο Τεκνό να ξεκουραστεί, να χαλαρώσει λίγο. Μην το ξεζουμίσεις. Μπα, τι είναι αυτό τώρα. Αντρική αλληλεγγύη. Μωρέ, θα σου έλεγα τώρα, αλλά είχε χάρη. Τι είπες? Τίποτα, τίποτα. Άντε, κοιμήσου εκεί πέρα τώρα να πάμε κι εμείς να κοιμηθούμε, γιατί είμαι πτώμα. Έχω κάνει γενική, άσε τώρα. Αχ, νοικοκυρούλα μου εσύ. Καληνύχτα. Και το ψάρι πρέπει να είναι ζαργάνα για να πετύχει η συνταγή. Και φέρ το φρέσκο από την αγορά πρωί-πρωί. Ε, μόλις η Τζέννη εγκρίνει στην Μπέγκη το μπάτζετ της εκπομπής, θα πάω συνηθεί ως παιδί. Κάνε μου τη χάρη τώρα με τη Τζέννη να μας εγκρίνει, Τζέννη. Κάνε μου τη χάρη και φέρτε το πρωί, μην μαργίστε πάλι. Αν. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Κυρία Ευδοκία, ναι. Τελειώσατε να φωνάξετε το ταξάκι σας. Δεν χρειάζεται, έχω ειδοποιήσει ραδιοταξί. Μα είναι δυνατό τώρα εσείς, μία στάρ, να ασχολείστε με αυτά τα πράγματα? Αυτή είναι δική μου δουλειά. Πάω κάτω να περιμένω για εσάς. Εντάξει, μπορεί να είμαι στάρ, αλλά είμαι απλή, το έχω φροντίσει μόνη μου. Ευχαριστώ. Κυρία Ευδοκία, μπορώ να σας εκμυστηρευτώ κάτι? Μη μου αρχίσεις πάλι ερωτικές εξομολογήσεις, φτάνει πια. Όχι, δεν πρόκειται γι' αυτό. Εδώ λέμε ότι είδα κάτι που δεν το πιστεύει κανένας. Δηλαδή. Είδα κάτι που φαίνεται απίστευτο. Κι όμως είναι αληθινό. Και σε όποιον προσπάθησα να το πω, με περνάει για τρελό. Θα μου το πεις χριστιανέ μου ή θα με σκάσεις? Είδα το Χάρη με την Τζέννη να φιλούνται. Σιγά το νέο. Αυτοί τα έχουν πάνω από ένα μήνα. Δεν υπάρχει αποθήκη και στούντιο που να μην στριμώξει το χλιμίτζουρο ή λισάρα. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Τώρα πω ότι είναι την καλή τη νύχτα, τέλος πάντων. Τι διάλογο τώρα, δηλαδή. Όλοι το ξέρουν εκτός από μένα. Στραβός είμαι. Χάρη! Αμάν, ούτε να το σκέφτεσαι. Πρωί-πρωί, σε παρακαλώ πολύ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ε. Ούτε καφεδάκι δεν έχω πιει. Σταμάτα, δεν ήρθα γι' αυτό. Είναι γι' αυτό. Όλο έτσι λες και μετά εδώ. Καταλήγουμε εδώ, στη γνωστή θέση. Ήθελα να σου πω ότι δεν είμαι καλά. Γιατί, τι έχεις? Δεν ξέρω, έτσι έχω κάτι ζαλάδες. Σαν να περπατάω, μου φαίνεται τέτοια πράγματα. Μήπως είναι από τα μάτια σου, πρέπει να σε δει ένας οφθαλμίατρος. Μπα, γυναικολόγο χρειάζομαι. Έτσι εγώ κοιτάσεις. Δεν έχω τάσεις αυτοκτονίας. Υπνηλίες, υπνηλίες. Ούτε τάσεις υπνηλίας. Τι θα κάνουμε. Τίποτα θα κάνουμε. Κάτσε κάτω. Τι είναι αυτά που λες, μωρή, τι είναι αυτά? Που. Μπορεί να μην είναι αυτό που νομίζεις, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Ρε παιδί, μπορεί να είναι στο μυαλό σου. Κάτσε. Στο μυαλό μου. Ναι, μωρό, μα εδώ πέρα μας έχουν κάνει πλήση εγκεφάλου. Η τρελή εδώ πέρα με την εγκυμοσύνη της, όλο το κανάλι εγκυμονεί. Αφού και εγώ νομίζω τέλος ότι είμαι έγκυος. Έλα, έτσι, μπράβο, χαμογέλα. Έτσι, θέλω να γελάς. Ό,τι και να είναι, θα το αντιμετωπίσω. Ναι, θα το αντιμετωπίσω. Χάρη, είμαι πολύ στεναχωρημένη. Ναι, κοίτα, εγώ δεν πρόκειται να σε κάνω ευτυχισμένη με τον τρόπο που νομίζεις. Έλα, λίγο. Όχι, τι, δεν έχει λίγο και πολύ αυτό το πράγμα. Με πήρε η άλλη, έρχεται από εδώ τώρα. Έτσι, μου πες και χθες, αλλά δεν ήρθε. Ναι, τώρα σήμερα είναι εδώ, απ' έξω, περιμένει. Έλα, μωρό μου, προλαβαίνουμε. Όχι, δεν προλαβαίνουμε, κάτσε, δεν είμαι και από τους μονόλεπτους. Μην μιλάς πολύ. Χαρά να πεθύσει. Αχ, ναι, εντάξει. Λιάνα μου, δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι που σε βλέπω. Σιγά, βρε Αργύρη, πώς κάνεις έτσι? Μια μέρα έλειψα. Ναι, αλλά τι έγινε την ημέρα που έλειψες? Τι έγινε, κουβάλισαν καμιά καινούργια πάλι? Όχι, βέβαια. Δεν θα την άφηνα να μπει μέσα στο κανάλι, θα πάνε πάνω από το πτώμα μου. Α, ωραία, τι έγινε λοιπόν, πες γιατί βιάζομαι. Ναι, να προσέχεις την Τζέννη, είναι φίδι κολοβό. Γιατί τι έκανε? Ξέρεις τι κάνει πίσω από την πλάτη σου? Τι κάνει? Σου σκάβει το λάκκο. Δηλαδή? Τα έχει φτιάξει με εκείνο το δικό σου το γκουνιστό, το μουλοχτό το Χάρη. Να χαθείς, με έκανες και γέλασα πρωί-πρωί. Αλήθεια σου λέω, τους είδα με τα μάτια μου. Και αν δεν πιστεύεις σε μένα, ρώτα τη μάνα σου. Α, καλά. Και αυτή χωρίς γυαλιά ούτε μέρα δεν αναγνωρίζει. Μπράβο, σου λέω, τους είδα με τα μάτια μου. Καλά. Λιάνα, ναι. Έμαθα από εσύ και την όπιστε με. Μπράβο, Αργύρη, μπράβο. Εδώ! Έλα, μαμά μου! Εδώ δεν βλέπεις, παλεύουμε και νίκησα εγώ. Τι λες, μωρέ Λιάνα, η Τζέν δεν είναι καλά, λιποθύμησε. Γιατί, τι έχεις? Δεν ξέρω, κάτι είπαθα. Αφού ξενυχτά σαν ηλίθια. 12 ώρες κοιμήθηκα. Τότε τι έχεις? Δεν ξέρω. Έλα, μωρό μου, ηρέμησε. Ό,τι και να είναι θα το αντιμετωπίσουμε. Θα πάμε στο γιατρό. Γιατρό? Ποιο γιατρό? Τι είναι αυτό που λέτε? Τζέννη μου, έλα, ρε Τζέννη μου. Τζέννη, στάσου, Τζέννη! Κάτι περίεργο συμβαίνει εδώ. Μωρέ, λες να έχει δίκιο ο Αργύρης. Μπα, ο Χάρης. Δεν θα το είχα καταλάβει εγώ. Μουέστρωσε ακαμό. Είτε αρρεπεντέρας.
Ω, επιτέλους ήρθατε. Λάχιστα. Σας περιπώ που ομορφιές να δω. Πω, χάρμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ όμορφη είναι εδώ. Καθίστε. Πάρα πολύ νόστιμα. Λίγο απόμερα μόνο, Καλά. Τώρα πια εσείς είστε μια στάρ. Πρέπει να αποφεύγουμε τον πολύ κόσμο και τους ενοχλητικούς παπαράτσι. Πόσο δίκιο έχετε. Και πόσο θα ήθελα να σας προστατεύω μια ζωή. Α, κι εγώ πόσο ανάγκη το έχω. Εγώ να δείτε πόσο ανάγκη το έχω. Ευχαριστώ. Ζούμε και οι δυο ένα μεγάλο δράμα. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν λες, δεν έχετε εκπομπή. Έχουμε σε στήματα, για εσάς. Σε αυτό μοιάζουμε. Μοιάζουμε. Αλλά βέβαια εδώ πέρα έχουμε έρθει και τα παιδιά μας. Τα παιδιά. Και το εγγόνι, Εγγονάκι. Ναι, τώρα που το θυμήθηκες γι' αυτό. Τι είπε. Λέω καλά και το θυμήθηκες αυτό. Για την κονάκι. Ναι, το κονάκι. Πονάτε. Πονάει η καρδιά όταν μου βλέπει τι θυσίες κάνουν οι γονείς για τα παιδιά του. Και που δεν κάνουν ποτέ τα παιδιά για τους γονείς. Λάει τα παλιόπαιδα. Παλιόπαιδα. Όμως, θα είμαι πάντα να σας προστατεύω στο πλευρό σας. Σαν συμπέθερο. Μην χρησιμοποιείτε εκφράσεις που δεν σας ταιριάζουν. Μια στάρ δεν μπορεί να έχει συμπέθερο. Τότε. Σαν αφοσιωμένο συγγενής. Μη συγκινείτε. Ήρθες, Μανούλα. Τι μου τρένε αυτά. Μας χάλασε η μπεσαμέλ. Γελάσαμε. Για πού ετοιμάστηκες πάλι. Έχω ραντεβού με τον Μάρκο. Θα πάμε για φαγητό και μετά στο σπίτι του. Βέβαια. Άντρα θέλω τώρα τον εθέλω. Παιδί θέλω τώρα το θέλω. Τι λέμε, ασκαλή μαμά. Άσε με. Μια ζωή θυσίες. Θυσίες. Και τι άκουσα. Ούτε ένα ευχαριστώ. Μα εσύ ήσουν μια χαρά. Ευχαριστημένη με την καριέρα σου. Τι έπαθες τώρα. Ναι, ευχαριστημένη. Κούτσουρο όμως. Μόνη. Μόνη, μανούλα μου, μόνη. Όχι, μανούλα μου. Εσύ μόνη που σε θέλουν όλα τα φανταράκια στο καψιμί. Που όλες οι νοικοκυρούλες πίνουν νερό στο όνομά σου. Η μανούλα μου μόνη. Ναι. Βέβαια. Εσύ είσαι η εθνική μας μαγείρισα. Εθνική. Ναι. Σαν βιβλάκι. Ίδια ακριβώς. Να και με τα λουλουδάκια σου όπως σε βλέπω. Ίδια είσαι, μανούλα μου, ίδια. Εσύ θα γίνεις η εθνική μας μαγείρισα. Σωστά. Και τι, θα αφήσουμε τώρα να μας πάρει τα πρωτεία η Βέφα. Η Βέφα, καλέ, ποια Βέφα και ποιος μαμαλάκης. Αυτοί έχουν πάρει σύνταξη από τότε που βγήκες εσύ. Έχεις δίκιο, παιδάκι μου. Εγώ δεν έχω χρόνο για άλλα πράγματα. Εγώ πρέπει να κοιτάξω την καριέρα μου. Αγάπη μου, δώσ' μου και εμένα λίγη σημασία. Κάτσε ρε μωρό, μας βλέπουνε. Τι μας βλέπουν, αγάπη μου, θα παντρευτούμε σε λίγο, τι σε νοιάζει. Και επειδή θα παντρευτούμε πρέπει να γίνουμε τσίρκουλο τώρα. Εντάξει, πάμε σπίτι. Δεν θα πάμε σπίτι, γιατί έτσι κι αλλιώς πρέπει να κοιμηθώ νωρίς, γιατί έχω δουλειά το πρωί. Πάλι να κοιμηθείς, αγάπη μου. Τι θα κάνω, ρε μωρό μου. Ναι, αλλά δεν έχουμε καθόλου χρόνο για μας. Από εδώ και πέρα θα έχουμε μια ζωή μπροστά μας. Έλα, ηρέμησε. Αν ζήσω. Τι πες. Λέω, αγάπη μου, δεν σε χωρτάω να πάμε στο σπίτι μας. Πάλι, ρε μωρό μου. Τι πάλι, μωρό μου, σήμερα δεν. Έχουμε ψόφιος, όλη μέρα στα χωράφια είμαι. Αχ, μωρό μου, τα χωράφια. Πάμε να βάλουμε φωτιά στα χωράφια. Τι λες, ρε Λιάνα, τώρα. Να βάλουμε φωτιά στα χωράφια, έχουμε υποχρεώσει, θα κάνουμε οικογένεια. Δεν το βλέπω. Τι είπες. Λέω, δεν βλέπω να συνεννοούμαστε, μωρό μου. Πάω σπίτι. Έλα, ρε μωρό μου. Έχω λίγο άγχος για το παιδί, γι' αυτό είμαι έτσι. Όχι, αγάπη μου, μην αγχώνεσαι για το παιδί. Σε παρακαλώ, δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Λοιπόν, εντάξει, αναφύγουμε. Και απόψε δεν θα κοιμηθώ νωρίς. You're my lover, undercover. You're my secret partner and I have no other. Άσε με, Ρελιάνα, άσε με, παράτα με πρωί-πρωί. Γιατί, αγάπη μου, τι έχεις. Άσε με, τι έχω. Τα έφτιαξε πάλι ο Μπραντ Πιτ με την Τζένιφερ. Κάτι χειρότερο. Τι χειρότερο, αγάπη μου, για σένα, τόσα γράμματα έστειλε στην Αμερική. Λοιπόν, άκου. Μπορεί να γίνω πατέρας. Και ποιος είναι ο μητέρας. Τι γελάς, καλέ, ποιος είναι ο μητέρας. Τώρα θα δεις ποια είναι η μητέρα. Έλα, ρε Χάρη, πρωί-πρωί μου κάνεις πλάκα. Εγώ σου κάνω πλάκα. Εμένα μου κάνει πλάκα, ο Θεός. Χάρη, πες μου τι έχεις. Μέσα καλά, πια. Η Τζένι. Τι. Μάλλον είναι έγκυος. Η Τζένι. Από ποιον. Από μένα. Είμαι έγκυος.
Αυτό αν δεν είναι εφιάλτης, εγώ πάω και στο Δαφνή μόνη μου. Ασυνόδευτη. Ο Χάρης πατέρας. Και ο Μάρκος. Φτέρω στον άνεμο, γυναίκα μοιάζει. Ω, σαν νωρίς δεν εγκατέλειψα σήμερα τη ντομάτα σου. Όλη την ώρα στη δουλειά σήμερα σκεφτόμουν κάτι πολύ έντονα. Ναι, τι ακριβώς. Να με δουλειά να σκέφτομαι μήπως να κάνω κάτι διαφορετικό. Ναι, βεβαίως, αγόρι μου. Πολύ σωστή σκέψη. Βέβαια, οι γυναίκες θέλουν φροντίδα, θέλουν περιποίηση. Όχι συνέχεια χωράφια και χωράφια. Σκέφτομαι να τις κάνω μια έκπληξη. Αγόρι μου, ωραία ιδέα. Τι έκπληξη. Να σκέφτομαι να τις πω να πάμε ένα Σαββατοκύριακο να... Κάπου να είμαστε δυο μας, ξέρεις τώρα, να ξεκουραστούμε λίγο. Όχι, ρε αγόρι μου, Σαββατοκύριακα. Έχεις όσα θέλεις στη ζωή σου. Άλλωστε, στην κατάσταση που βρίσκεται, δεν πρέπει να μετακινείτε. Και τι να κάνω. Να της κάνεις μια έκπληξη. Αλλά έκπληξη της στιγμής. Όχι προγραμματισμένα ταξίδια σαν συνταξιούχοι. Δηλαδή. Σηκώνεσαι τώρα αυτή τη στιγμή. Mm. Πας στο κανάλι, την πιάνεις από το χέρι. Mm. Την παίρνεις και της προσφέρεις ένα ρομαντικό γεύμα μπροστά στη θάλασσα. Και ποια είναι η διαφορά μεταξύ αυτού που λέω εγώ και του δικού σου. Δεν καταλαβαίνεις. Τις λες, μωρό μου, όλη την ημέρα στα χωράφια δεν μπορούσα να δουλέψω. Σκεφτόμουν συνέχεια εσένα. Δεν άντεξα και ήρθα να σε βρω. Και είναι καλό, λες τώρα αυτό. Καταπληκτικό. Οι γυναίκες λιώνουν όταν ο άντρας παρατάει τη δουλειά του για αυτές. Για κράτα λίγο. Μάλιστα. Κι άμα έχει αυτή τη δουλειά στο κανάλι. Άκου τη θεωρία μου. Και να μου πει ότι δεν μπορώ και καταλάβεις, για πες. Ήμον, πρόσεξε. Η μοναδική δουλειά που έχει μια γυναίκα στην πραγματικότητα είναι να βρει τον άντρα της ζωής της. Με κάτι τέτοια τρελαίνονται οι γυναίκες. Mm. Μάλιστα. Ελπίζω να μην κάνω τζάμπα τόσα χιλιόμετρα, γιατί αλλιώς θα λες τις θεωρίες σου στο μπουκάλι, δυο σας. Ο γεννήτωράς σου ξέρει, έχει την εμπιστοσύνη. Θα τρέχει από πίσω σου. Για να σε δω, λοιπόν. Συγγνώμη τώρα για να καταλάβω, δηλαδή. Ναι, μισό λεπτό, Λιάνα μου, να σε εξηγήσω πώς. Πάψε εσύ! Πάψε, γιατί δεν μπορώ να τα τρελαθώ. Μην το παίρνεις τόσο στραβά. Σιωπή! Τόσο καιρό που εγώ προσπαθώ να μείνω έγκυος από τον Μάρκο, θες να μου πεις ότι εσύ έμεινες έγκυος από αυτόν που μέχρι χθες φορούσε τα ρούχα μου! Ναι, μισό λεπτό, μην τεράζεις, να σου εξηγήσω. Εγώ δεν φταίω σε τίποτα. Πες ότι σε βιάσαμε κιόλας. Παραλίγο! Θα πάθω εγκεφαλικό! Όχι, Λιάνα, μην το πας, θα σε κάνουμε με κεφαλικό εδώ μέσα. Όχι, κοίταξε να δεις. Θα σου εξηγήσω πώς έχει το πράγμα. Εγώ δεν φταίω σε τίποτα. Σοβαρά, για πες ποιος έκανε την αρχή. Αυτό μας νοιάζει τώρα. Ποιος έκανε την αρχή. Βρε, θέλετε να μου πείτε ότι αυτό που βλέπω είναι αλήθεια. Δεν βλέπω εφιάλτη. Όχι! Και εσύ βρε κακούργε! Βρε κακούργε! Τόσο καιρό με δουλεύεις, βρε! Όχι, δεν σε δούλευα, Λιάνα μου. Εγώ απλά δούλευα. Γιατί ποια θα με έπαιρνε να κάνω αυτή τη δουλειά, αν ήξερα ότι είμαι κανονικός άντρας. Εδώ που τα λέμε έχει και ένα δίκιο. Και τι σχέση έχει αυτό, βρε! Τι σχέση έχει αυτό! Αν κάνεις καλά τη δουλειά σου, τι σχέση έχει! Τι λες, βρε, Λιάνα μου, τώρα, τι σχέση έχει αυτό! Με την ίδια ευκολία δίνεσαι μπροστά σε έναν άντρα και με την ίδια ευκολία δίνεσαι μπροστά σε έναν γκέι. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Τώρα που το λες. Δηλαδή τόσο καιρό που δινόμουνα, με έβλεπες και ήσουν άντρας. Φοβερός άντρας, ο καλύτερος. Και είδες το! Κάτσε το, Λιάνα! Δεν το θυμάμαι! Κοίτα να σου πω για τόσο φίδι κολοφό! Όχι, κάτσε! Σέβεσαι τον τόπο! Κάτσε, Λιάνα! Σταμάτα, θα με σκοτώσεις! Μη! Ο πατέρας του παιδιού μου! Μπράβο, Ιορδάνη, μπράβο, Ιορδάνη. Μόνο το μαλλί ξέρεις να φτιάχνεις. Να πλύσεις ένα αυτοκίνητο δεν ξέρεις. Αλλά έτσι και σαν υπάλληλος. Τσαπατσούλης είσαι. Έντε να χάθεις. Γεια σου, Μάρκο. Τι κάνεις? Καλά είμαι, Αργύρι μου, εσύ. Δεν βλέπεις. Με την πατσαβούρα στο χέρι έχω μείνει. Δεν βαριέσαι. Η δουλειά δεν είναι ντροπή, Αργύρι. Από διευθυντής παρκαδόρος, ντροπή και έσχος είναι. Έλα τώρα, μην κάνεις έτσι. Μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Πότε? Όταν πάρω βλάση σύνταξη, σώθηκα. Η Λιάνα είναι μέσα. Ναι. Κουμπί. Τον κουβά, Μάρκο, τον κουβά! Τον κουβά, ρε, Αργύρι, sorry. Ευχαριστώ. Τόσους μήνες ψέματα να μου λες ψέματα κι εγώ, ηλίθεια! Να σε πιστεύω και να σου λέω όλα μου τα μυστικά! Βρε, δεν χαλάει τη φιλία σας αυτό! Τουλάχιστον, βρε, αν ήσουν άντρας, να μου έλεγες καμιά συμβουλή και εμένα για το πώς θα μείνω έγκυος με τον Μάρκο και όχι που πήγες εγκάστρωνα σε αυτή! Μα, Λιάνα μου, κοίταξε, αυτό μπορούμε να το κάνουμε και τώρα. Δεν θα ασχοληθούμε με τίποτα άλλο εκτός από την εγκυμοσύνη σου. Το κόλπο το ξέρει ο Χάρης, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Αχ, τι θα κάνω. Και τώρα να μείνω έγκυος δεν προλαβαίνω, δεν μου βγαίνουν οι μήνες! Κοίτα, κοίτα, θα πούμε ότι είναι δεκαμηνίτικο. Γεωργός είναι, δεν είναι ηλίθιος. Αχ, καταστράφηκα, τι θα κάνω! Έλα, έλα, βρε, Λιάνα μου, σταμάτα τώρα, κάτι θα σκεφτούμε. Τι να σκεφτούμε, βρε. Ένα μήνα τώρα τον έχω ξεζουμίσει και τίποτα. Πώς θα του πω ότι δεν είμαι έγκυος!
Με ζήτησες. Ναι, ναι, ναι. Κάτσε. Γιατί... θέλω να σου μιλήσω. Συμβαίνει κάτι? Όχι. Απλώς. Τα σκέφτηκα καλύτερα τα πράγματα. Τι σκέφτηκες? Τι θα πει τι σκέφτηκα? Να... τα σκέφτηκα από εδώ. Τα σκέφτηκα από εκεί. Τα ξανασκέφτηκα από εδώ. Από εκεί. Και τα αποφάσισα. Τι αποφάσισες? Νέλη, θα σου δώσω μια ευκαιρία. Βλάση! Ναι, κάτσε βρε παιδί μου. Κάτσε. Συγγνώμη. Δεν τελείωσα ακόμα. Ό,τι πεις, Βλάση μου. Θέλω θυσίες. Θυσίες, Βλάση. Θυσίες. Θέλω και υποταγή. Υποταγή, Βλάση, ό,τι πεις, ό,τι πεις. Θέλω και αποδείξεις για την αγάπη σου. Βλάση, ό,τι πεις. Τότε ναι. Οκ, okay, woman. Βλάση μου! Περίμενε, δεν είμαι και για χόρταση πια. Α. Ε. Όχι εδώ. Εδώ. El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos. Θεόφιλέ μου, συγγνώμη που καθυστέρησα, αλλά έπεσα έξω σε ένα πούλμαν με τους θαυμαστές και μέρες αυτόγραφα. Ανεπίτρεπτον. Ανεπίτρεπτον. Και τι φταίω, δηλαδή τι να έκανα, αφού με κλειβαρούσαν. Έλα τώρα, Ευδοκία, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ξέρεις. Δεν ξέρω, και να μην ξέρω εγώ είναι ότι με ενδιαφέρει η καριέρα μου και τίποτα άλλο. Δεν θα ξέρω, όλοι με το ασχολούμαι. Η Λιάνα δεν είναι έγκυος. Σιγά τον έχω. Α, όσοι το ήξερες, ε. Και γιατί δεν μου το έλεγες? Τι να πω, καλέ, τι φταίω εγώ. Η κοπέλα προσπάθησε. Αυτά τα πράγματα θέλουν οι δύο. Ο γιος σου. Για παρακαλώ, για παρακαλώ. Δεν το δέχομαι αυτό. Εμείς είμαστε σόι καρπερών. Και κάνουμε μόνο αγόρια. Σας είδαμε. Από παράδοση σε μένα θα μιλάς. Γιατί εγώ, αγάπη μου, το κορίτσι μου το πιάσα με τη μυρωδιά. Και να ξέρεις κάτι, αν δεν χώρισα θα είχα κάνει και 7 παιδιά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπορεί να το αφήσουμε τώρα αυτά. Τώρα τι κάνουμε, μου λες, ο Μάρκος έχει γίνει έξαλλος. Δεν θα συγχωρέσει ποτέ αυτό που το έκανε η Λιάνα, το ψέμα που του είπε. Σιγά το τραγικό ψέμα, καλέ τι να κάνει. Νόμιζε πως ήταν. Εντάξει, μετά όταν το διαπίστωσε, σκέφτηκε να του το πει, αλλά φοβήθηκε πως θα το πάρει. Δεν είναι και εύκολο πράγμα ο γιος σου. Δικαιολογίες. Εμείς τώρα τι κάνουμε, μου λες. Δεν ξέρω, εγώ ξέρω τι κάνω εγώ. Οι άλλοι, αν δεν τα ταιριάζουν, να ξορίσουν. Φιλοκουλάκι μου, δηλαδή δεν θα γίνουμε παππούδες. Καλύτερα δεν είναι έτσι? Το φαντάζεσαι τώρα? Εγώ έχω την καριέρα μου, αγάπη. Φαντάζεσαι να πιάσουν τα κουτσομπολίστικα τώρα, περιδικά εκπομπές και να λένε γιαγιά? Ρε μου, και τα όνειρα που κάναμε για εκείνο το παιδάκι. Κοίτα, τα όνειρα ήταν άλλη στιγμή. Τώρα έχει γίνει μια επαναπροσδιόρηση ονείρων. Αν θέλουν μεγάλοι να σταυρούν μόνοι τους που δεν το βλέπουν. Δηλαδή, ούτε με κρίνουν και το χαρακτήρα της κόρης μου καλά, και από αυτόν τον άλλον τον δικό σου καλά, δεν το βλέπω. Κατάλαβα, κατάλαβα. Όσο δεν το βλέπεις δηλαδή. Δεν βλέπεις δηλαδή να γίνεται κάτι μεταξύ τους? Δεν το βλέπω. Τότε βλέπεις να γίνεται κάτι μεταξύ των παππούδων. Σαν παππούδων. Εμάς εμείς. Σε παρακαλώ, όπως καταλαβαίνεις, εγώ σε εξηγήσα ότι ενδιαφέραμαι μόνο για την καριέρα μου και δεν έχω χώρο για άλλα πράγματα. Βέβαια, κοίταξε, θα κυκλοφορούμε, μα θέλεις, έτσι, να μας βλέπει ο κόσμος, να παίρνεις πρεστίζο από μένα που είμαι μια στάρα, αλλά δυστυχώς μόνο φίλοι. Δεν μπορώ να δεσμευτώ, με καταλαβαίνεις, διότι εγώ πλέον ανήκω σε όλο το αντρικό κοινό. Ναι, 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 κατάλαβα, κατάλαβα, κατάλαβα. Τότε το μόνο που μας μένει πια είναι να τους ξαναφτιάξουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Άσε τα αχ τώρα και πήγαινε να τον βρεις για να τα βρείτε. Καλύτερα να κόψω το λαιμό μου παρά να ρίξω τον εγωισμό μου. Τότε μην αναστεράζεις. Κάτσε εκεί πέρα και βράσεις το ζουμί σου. Στο κάτω-κάτω αυτός με χτύπησε. Θα έπρεπε να τον είχα καταγγείλει. Μπράβο, να γίνουμε πάλι βούκινο. Αυτό σκέφτομαι. Αν δεν το σκεφτόμουν, θα τον είχα κλείσει στη φυλακή. Και όταν παντρευόσου, θα τον έκλεινε στο τρολοκομείο. Την καταστροφή δεν την κλείτωνε αυτό. Χαρή. Έλα, μόνο τίποτα. Εντάξει, λέω εγώ τώρα, άσε με. Χαρή. Χαρούλη. Δεν θέλω να πάω σπίτι μου να κοιμηθώ. Πάμε να πιούμε ένα ποτάκι. Όχι, δεν είσαι καλά. Εγώ απόψε πρέπει να κοιμηθώ με την Τζέννη. Γιατί λέει, άμα τη μυρίσει κάτι, πρέπει να πάω να τη το φέρω. Να τη μυρίσει, γιατί ξέρει τώρα η κατάσταση.
την τύχη μου! Έλα ρε Χαρούλη, πάρε και την Τζέννη μαζί, μην με αφήσεις μόνη μου, σε παρακαλώ. Θα κάνω καμιά τρέλα, τον σκέφτομαι συνέχεια. Και τι, άμα βγούμε έξω, δεν θα τον σκέφτεσαι συνέχεια? Ναι, θα τον σκέφτομαι, αλλά θα έχω συμπαράσταση εσάς. Έλα Χαρούλη, έλα Χαρούλη. Βλέπεις η μάνα μου, τα είχα τελείως, ασχολείται μόνο με την εκπομπή της. Σόι πάει το Βασίλειο. Τι είπες? Τίποτα, τίποτα. Και πού σκέφτεσαι να πάμε? Α, έλεγα να πάμε σε αυτό το ξέρεις μωρέ, αυτό το μέρος του. Ποιο μωρέ, τι μέρος, τι είναι αυτό το μέρος, τι? Κομμωτήριο, πού θα πάμε, τι είναι? Όχι, αυτό που πηγαίναμε και με τον Γιώργο. Ω, δεν είσαι καλά. Τι είναι, να πέσουμε πάνω του? Αυτό συχνάζει συνέχεια εκεί πέρα. Είναι στέκι του, δεν πάω εκεί. Αχ, μακάρι να πέφτα πάνω του, μακάρι. Θα του έκανα εγώ ένα χουνέρι, δεν θα το ξεχνούσε ποτέ. Δηλαδή, με τρομάζει? Θα έφευγα με όποιον έβρισκα μπροστά μου. Εσύ έχεις όρεξη για καινούργιες φασαρίες. Έχω όρεξη να τους σπάσω το κεφάλι. Κοίτα, εγώ δεν το βρίσκω καλή ιδέα. Τι, να τους σπάσω το κεφάλι? Όχι, να πάμε εκεί πέρα τώρα στον μπαρ νυχτιάτικα και να μας τρέχουν πάλι στα τμήματα. Έλα Χάρη, έλα Χαρούλη, κάνε μου τη χάρη. Ξέχασες τι έκανες πίσω από την πλάτη μου? Δεύτερη προδοσία. Καλά, καλά. Θα πάρω τη μάνα του παιδιού μου και θα πάμε. Ασώδιο, δεν είναι καλό. Αχα. Δεν λες μεγάλε ταυλαδόρε. Ναι, αφεντικό, λέγε. Είδες καθόλου τηλεόραση σήμερα? Όχι. Δεν μου έχει βάλει ακόμα στα χωράφια. Πατέρα, κόφτω, ε. Εντάξει, αγόρι μου, δεν είπα και τίποτα. Απλώς για τη Λιάνα ήθελα να πω. Δεν ξαναμπεί αυτό το όνομα εδώ μέσα. Τέλος. Εντάξει, αγόρι μου, γιατί όμως δεν κοιτάς και από την άλλη πλευρά? Όλοι κάνουμε λάθη. Εγώ, αφεντικό, δεν είπα ποτέ ότι είμαι έγκυος. Πάψε εσύ, ε. Όποιος αγαπάει, συγχωρνάει. Να τη βράσω εγώ τέτοια αγάπη. Δεν φταίει κανένας άλλος, εγώ φταίω που σ' άκουσα. Θα κάνει το γονάκι μου, θα γεννήσει το γονάκι μου. Τα βλέπεις τώρα, πάρτα τώρα. Δεν είμαι και κανένας γυναικολόγος να ξέρω ποτέ ψέματα. Τόσα χρόνια όμως καμαρώνεις τις γυναίκες, τις ξέρεις απ' έξω και ανακατωτά. Δεν τους κάνω και υπερηχογράφημα. Όλοι κάνουμε λάθη, ρε αφεντικό. Εντάξει, άντε, Θωμά. Πάμε να πιούμε ένα ποτό. Θα σηκωθώ νωρίς αύριο το πρωί και δεν μπορώ. Εγώ. Όχι, εσύ, άστο, ξέχασε το. Ο γιατρός είπε μακριά από αυτά. Να τώρα, ένα ποτηράκι δεν φέρνει και την καταστροφή. Εσύ φέρνεις την καταστροφή, τελείωσε. Έλα, θα σε αφήσω να κοιμηθείς το πρωί. Πάμε. Μάρκο, αγόρι μου, σκέψου λίγο. Τι να σκεφτώ, πατέρα, με φλόμα στο ψέμα. Κι εγώ έκανα όνειρα για οικογένειες και παιδιά. Τώρα, οι γυναίκες δικαιούνται να πουν και ένα ψεματάκι. Και όλα αυτά πριν από το γάμο. Δηλαδή, αν την παντρευόμουν, τι θα είχα να ακούσω? Φοβόταν, ρε αγόρι μου. Τι ακριβώς? Φοβόταν να σου πει ότι δεν είναι. Και τι περίμενε, δηλαδή, πότε θα μου το έλεγε? Αργά, γρήγορα θα στο έλεγε. Αυτά τα πράγματα δεν κρύβονται άλλωστε. Εκτός πια αν πίστευε ότι είμαι τόσο βλάκας και ξέρω εγώ. Νόμιζε ότι δεν θα μου το πει ποτέ, τι να πω, δεν ξέρω. Όχι, ρε αγόρι μου τώρα. Άσε, ρε πατέρα. Πάμε. Πάμε. Ντόρτια για μας. Ελάτε, ελάτε, κορίτσια, από εδώ. Έλα, κάτσε, Τζέννη μου. Έλα, Λιάνα μου. Ωραία, ε. Γεια σας. Εγώ θέλω ένα ουίσκι διπλό με πάγο. Ναι, και εγώ θέλω ένα ουίσκι με πάγο, αλλά μονό όμως, έτσι, γιατί... Και εγώ ένα διπλό. Όχι, εσύ δεν θα πεις τίποτα. Εσύ θα πεις ένα χυμό πορτοκάλι, γιατί στην κατάσταση ζω. Χυμό πορτοκάλι. Ρε χαρέ μου, είναι νωρίς ακόμα. Δεν σταματάτε, γιατί θυμάμαι τι έχω πάθει και νευρίζομαι. Λοιπόν, κοίτα να δεις, αφού θα περάσω που θα περάσω αυτό το Γολγοθά, τουλάχιστον να βγει ένα σωστό παιδί. Κατάλαβες, ένα σωστό παιδί θέλω. Μήπως μας κάνεις χάρη, κύριε Χάρη? Δεν σταματάτε γιατί μου σπάτε τα νεύρα. Α, αναγκαστικά, γιατί καλώς τα δέχτηκες. Δεν μου λες χάρη. Μπορείς να μου πεις πώς τα κατάφερες και άφησες την Τζέννη έγκυο? Πρώτα θα γεννήσω και μετά θα πεθάνεις. Γιατί είναι κάτι τύπη που εγώ ξέρω. Με το ζόρι να τους πας στο κρεβάτι. Παραφύγουμε. Όχι ρε φίλικο, στο μαγαζί μας σας φύγουν αυτοί. Στο ύψος σου. Όσο τη φτύνεις τόσο πολλά. Σιγά δεν θα έρθουμε. Δεν μου λες Τζενάκι. Ναι. Πόσες φορές το κάνατε με το Χάρη μέχρι να μείνεις? Αναλόγως τη δουλειά. 5-6 φορές την ημέρα. Τι? Μπράβο, βρε κορίτσι μου, μπράβο, συγχαρητήρια. Αυτός είναι άντρας. Αυτός είναι άντρας. Όχι σαν εμένα το βούρλο που περίμενα να δω μια σπριμέρα. Είμαστε σε αφεντικό. Αν είναι αυτός άντρας, εγώ θα δουλεύω ένα μήνα τζάμπα στο κτήμα σου. Στημένο το έχουν έρθει. Δεν χρειάζεται να δουλεύει τζάμπα στο κτήμα, γιατί δεν θα έχω κτήμα. Θα τη σκοτώσω και θα μπω φυλακή. Ήθελα να γίνω μάνα. Καλέ, πώς να γίνω μάνα από το τίποτα? Να σου πω, δεν το βουλώνεις τελικά. Γιατί λέω ψέματα? Εγώ δεν σε κυνηγούσα στα χωράφια και εσύ ήσουν μονίμως κουρασμένος. Η Σταρ και ο Γιώργος, που τελικά ήταν πολύ λίγος. Μην κουνηθείς εσύ, γιατί άλλη μέρα στην Ελλάδα δεν θα δεις. Κα,
κατάλαβες. 5 με 6 φορές την ημέρα, αναλόγως. Μπορεί και 7-8, αναλόγως τη διάθεση. Άντρα μου. Τι θες και με παίρνεις από πίσω με στο χωματόδρομο με τις βόμβες? Θέλω να μιλήσουμε. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Έχουμε και παραέχουμε. Σαν πολλά δεν είπες απόψε, ε? Δεν είπα τίποτα. Μόνο μπροστά στον κόσμο ξέρεις να κάνεις τον άντρα. Όταν είμαστε μόνοι μας, ούτε στα μάτια δεν μπορείς να με κοιτάξεις. Δεν μπορείς να με αντιμετωπίσεις, ε? Δεν το καταλαβαίνεις, αλλά δεν θέλω να σε αντιμετωπίσω. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση με μια γυναίκα που χρησιμοποιεί ψεύτικες εγκυμοσύνες για να κρατήσει έναν άντρα. Έναν άντρα που της είπε ψέματα, την κορόιδευε, ότι τάχα ήταν ερωτευμένος μαζί της μόνο και μόνο επειδή ήταν έγκυος. Συγγνώμη που ήμουν κύριος. Ήσουν αβλάκας. Και έτσι θα συνεχίσεις να φέρεσαι, ξέρεις γιατί? Γιατί μόνο στα χωράφια σου ξέρεις να είσαι καλός. Ζητώ συγγνώμη. Άρχισες. Ζητώ συγγνώμη από την πιο όμορφη μαγείρισα πασών των κουζινών. Είμαι δικαιολόγητος. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά σας συγχωρώ γιατί είναι η πρώτη και τελευταία φορά. Και έχει τιμάρει σε αυτό που είπε. Όχι, εγώ δεν συγχωρώ με αυτό με τίποτα. Με τίποτα! Τέλος πάντων, καλά, αλλού είναι το θέμα. Προστεί αυτή η συνέβρεση έτσι που δεν έπαιρνε ένα βουλί και. Ευρωχία, πρέπει να οργανωθούμε. Ο Μάρκος έχει μουλαρώσει. Ζητώ συγγνώμη για την έκφραση, βέβαια. Όχι, δεν υπάρχει λόγος, γιατί από πάντα του ήταν μουλαράκι. Α, έλα τώρα. Δεν ξέρεις τι ευαίσθητο και τι καλό παιδί που είναι ο Μάρκος. Στα χωράφια μόνο. Τον αδικείς. Καθόλου και είναι και πολύ καλή μαζί του, σε πληροφορώ. Διότι δεν έπρεπε να φερθεί έτσι στο κορίτσι μου. Ξέρεις τι έκανε. Τι. Τη χτύπησε ο Αγρίκος. Όχι, μην πιστεύω, αποκλείεται. Πιστέψεις, έχει βουήξει όλο το κανάλι. Λα τώρα, ακούς τους διαδρομιστές των καναλιών. Βέβαια αυτό μου είπε και η Λιάνα, αλλά εγώ έχω σοβαρές πηγές. Μην εμπιστεύεσαι τους ζηλόφθονους. Ναι, μα δουλεύουν αυτήν την αλήθεια, αλλά εγώ έκανα ό,τι μπορούσα για να το σταματήσω, να μην βγει στα κανάλια και γίνει ζωμό. Τι προφυλακτική που είσαι. Ναι. Δεν ξέρεις, όφελε, πόσο σκληρός είναι ο κόσμος του showbiz. Είναι πολύ δύσκολο να είμαι κανείς τώρα. Ναι, το ξέρω. Το βλέπω άλλο σε εσένα πώς σε βασανίζουν. Αλλά τώρα εδώ πέρα έχουμε έρθει για να λύσουμε το πρόβλημα του μεριού μας. Ναι, λοιπόν, κοίταξε, εγώ νομίζω ότι αν την προσεγγίσει με ωραίο τρόπο και τη ζητήσει συγγνώμη. Ο Μάρκος είναι αγύριστο κεφάλι. Και τότε θα το φάει το κεφάλι το αγάπη μου, γιατί η κοπέλα σαν την Λιάνα δεν ξαναβρίζει. Ναι, αλήθεια. Γι' αυτό πρέπει να προγραμματίσουμε κάποιο σχέδιο. Δεν ξέρω, Θεόφιλε, πρέπει να το σκεφτώ πάρα πολύ καλά, γιατί δεν ξέρω αν μπορώ να τον συγχωρήσω. Κάτσε ρε μωρό μου, έλα, συγκρατήσου λίγο, δε, θα φύγουμε σε λίγο. Ναι ρε παιδί μου, σπίτι, κάτσε λίγο τώρα. Δεν κατάλαβα, αγόρι, συμβαίνει κάτι. Καινούριο ανέκδοτο. Δεν κατάλαβα, τι έγινε. Μετά τον Αλβανό τουρίστας, βγήκε ο Χάρης πατέρας. Κάτσε κάτω εσύ. Έτσι και σε ξανακούσω. Να μιλήσεις για τον πατέρα του παιδιού μου έτσι, θα σε αρχίσω σε τίποτα κουτουλίδια και θα ξημερώσεις το κάτω. Γεγέ! Πεθαίνεις κάθε ξημέρωμα. Έλα μωρέ, πλάκα κάνει. Κάτσε. Να σου πω, τι είναι τα κουτουλίδια. Λιάνα, πού πας? Φεύγω. Ό,τι ήταν να γίνει, έγινε. Κάτσε, εσύ με κυνηγούσε γιατί θέλεις να μιλήσουμε. Ναι. Αλλά ό,τι ήταν να πούμε, το είπαμε. Δηλαδή αυτό ήθελες μόνο? Ναι, αγοράκι μου. Ένα αποθυμένο είχα μαζί σου και τελείωσε. Αποθυμένο μαζί μου? Ήθελα να δω μετά το χαστούκι πόσο σκληρός άντρας είσαι. Τι λες μου? Γι' αυτό δεν ήθελες να με παντρευτείς. Μόνο και μόνο για το παιδί. Γιατί εσύ είχες άλλο όπλο για να παντρευτείς? Σιγά που χρειαζόταν να σε ψήσω για να σε παντρευτώ. Ποια? Εγώ. Η Λιάνα Δοξάκη. Που τα παράτησα όλα για να ασχοληθώ μαζί σου. Ένα γεωργό. Κόφτω, Λιάνα. Γιατί, θα με δείρεις πάλι? Καληνύχτα. Λιάνα, πες στον Ιορδάνη ότι εντάξει του τόπλα τα μαξιλαμπίκο, ότι το έκανα.
Τι έγινε, Αργύρη, πάλι άφησε το πόσο σου. Α, Μαζανέλη, αφού ξέρει ότι δεν μπορώ να το πιω εκείνο το καφέ που έφτιαχνε ο Βλάσης, εκείνο το χτυπητό, μια ιδέα είναι. Έτσι ήρθα στο μπαρ και πήρα ένα εσπρεσάκι στρέντο. Φαντάζομαι θα έδωσε τα συγχαρητήριά σου στη μέλουσα μαμά. Τι, Λιάνα? Ποια Λιάνα? Για την πρώην σου λέμε. Τι, πρώην μου, τι εννοεί? Καλά, δεν ξέρει ότι το τζενάκι θα γεννήσει τον απόγονο του Χάρι. Τι? Σε βρίσκω πολύ πίσω στα κουτσομπολιά. Εδώ έχει βουήξει όλο το κανάλι. Με δουλεύει τώρα, επειδή σου είπα ότι του είδα με τα μάτια μου, έτσι? Ναι, άλλη όρεξη δεν είχα. Εδώ μέχρι και ο καφετζή το ξέρει, αλλά εσύ. Κοιμάσαι. Θα το σκοτώσω. Τον καφετζή. Τι να το κάνω τον καφετζή να το σκοτώσω? Μια χαρά είναι ο καφέ. Το χάρη λέω. Θα τον σκοτώσω. Πώς τα βλέπετε, παλικάρια, με τα πράγματα? Θα έχουμε καλή σοδειά. Θα φάμε κανένα φιστίκι. Θα φάμε, κύριε Θόφιλε. Δεν θα φάμε θέτος. Εσύ πάλι καίγεσαι πολύ να μάθεις? Όχι, όχι, αγόρι μου, από ευγένεια. Διότι εγώ πάνω απ' όλα είμαι ευγενής. Και καλά ζωέματος. Μεγαλειότατε, μπορούμε να δουλέψουμε τώρα? Βεβαίως, βεβαίως μπορείτε. Γιατί εγώ δεν είμαι σε μερικούς άλλους οι οποίοι ρίχνουν τον κόσμο στην πυρά για το παραμικρό. Εντάξει. Αρχεί το μάθημα. Τώρα θέλουμε να δουλέψουμε λίγο. Μα δουλέψτε, ρε. Δηλαδή εσύ λέει μόνο δουλεύεις, αγόρι μου. Δεν κάνεις τίποτα άλλο, ε? Πού είναι ο μεγάλος σκοπός της ζωής του άντρα, ε? Πού είναι η νύφη μου? Πότε επιτέλους θα γίνω παππούς? Πότε θα γίνει παππούς? Πότε, ρε αφεντικό. Λοιπόν, αν δεν σταματήσεις, θα χάσεις και το γιο σου, το λέω. Αχ, θα πεθάνω και δεν θα δω εγγονάκι. Ας το, δεν πιάνει, συνέχισε παρακάτω. Μάρκο, αγόρι μου. Ο άντρας πρέπει να είναι μεγαλόψυχος με τις γυναίκες. Διότι τις γυναίκες εμείς τις οδηγούμε στα λάθη τους. Σιγά που η Λιάνα θέλει και οδηγό για να κάνει λάθος. Γι' αυτό εσύ πρέπει να είσαι ακόμα περισσότερο μεγαλόψυχος μαζί της. Δηλαδή να δείξεις μεγαλοπρέπεια απέναντι στη γυναική αφέλεια. Δεν πρόκειται περί αφέλειας. Εδώ πρόκειται περί κόλπου. Κόλπου? Κόλπου, ρε αφεντικό. Κόλπου. Γιατί, τι κόλπο? Αφού και χωρίς το παιδί, περίμενε μια μέρα αργά ή γρήγορα, δεν ζητούσε να παντρευτείτε. Ναι, μόνο που βιάστηκε λίγο. Τόσο καλύτερο λοιπόν. Αυτό δείχνει ότι δεν άντεχε να περιμένει. Εντάξει, εντάξει. Αρκεί. Τώρα θέλουμε να δουλέψουμε. Φτάνει το κύριο μου. Πάντως, Μάρκο, αγόρι μου, σκέψου. Σκέψου πριν τη χάσει οριστικά τη Λιάνα. Τέτοια γυναίκα δεν πρόκειται να ξαναβρει στη ζωή σου. Τόσο τρελή, σίγουρα. Σίγουρα. Αχ. 800 ευρώ. Λοιπόν, συν καρότσι σπαστό με αμορτισέρ. 350. 300. Όχι, δεν θέλω αμορτισέρ. Χωρίς αμορτισέρ. Δεν θέλω αμορτισέρ. Λοιπόν, 6 μπιμπερό Γιάννη. 200. Γεια σου, Χάρη. Τι γράφεις? Γράφω. Την ολοκληρωτική μου καταστροφή γράφω. Γιατί, βρε, τι έγινε? Ξέρεις πόσο στοιχίζει μια γέννα? Α, ναι, ξέχασα, δεν θες να ξέρεις. Εγώ που να κρυφτώ τώρα δεν ξέρω. Τέλος πάντων, άντε λέγε, θα το αντέξω. Λιάνα μου, δεν μπορώ. Θέλω να γίνω πραγματικός γκέι. Δεν θέλω να γίνω πατέρας. Ας πρόσεχες, αγόρι μου. Εγώ πρόσεχα, αλλά αυτή η λυσάρα που έμπλεξα δεν πρόσεχε. Ωραία, να αναλάβεις τις ευθύνες σου τότε. Και πώς να αναλάβω τις ευθύνες μου? Δεν μπορώ να σηκώσω εγώ αυτά τα πατρικά βάρη εδώ στις λεπτές ομοπλάτες μου. Πάρε γερανό. Τι θα γίνει, θα φύγουμε? Πού θα πάτε, καλέ? Πού θα πάμε, καλέ? Καλά δεν είπαμε ότι θα πάμε σε μαγαζί με ρούχα εγκυμοσύνης? Από τώρα? Τι, τελευταία στιγμή? Εγώ θέλω να διαλέξω τα καλύτερα. Αμάν. Και είναι μόνο η αρχή. Φυσικά. Μετέχουμε και την πρίκα του μωρού. Το δικό μου το μωρό θα φοράει τα καλύτερα. Τα καλύτερα? Λιάνα, δεν γίνεται. Δεν μπορώ να τα απεξέλθω οικονομικώς. Πρέπει να βρω δεύτερη δουλειά. Να γίνεις μπετατζής, ρε. Όταν τόσο παίρνες καλά ήταν. Θα πούμε στο Μάρκο να σε πάρει στα χωράφια. Δεν θέλω να ξανακούσω αυτό το όνομα εδώ μέσα. Εντάξει? Θεέ μου, πότε θα τελειώσει αυτός ο εφιάλτης? Πότε? Θα πάμε με το μετρό, μας έρχεται πιο οικονομικά να... Με το μετρό θα πας μόνος. Αχ...